βλέπετε τώρα τι διατάζουν τώρα οι Αμερικάνοι και η Πέριξ. Διαδίδουν, επιβάλλουν την ομοφιλοφιλία. Και όποιος δεν πειθαρχήσει φυλακίζεται και τιμωρείται. Βλέπετε πού ζούμε. Πώς θα παρατείνει ο Θεός. Αυτό που δεν το έχω κάνει δαχτύνει. Στην παγκόσμια ιστορία δεν ακούσαμε ότι χτύνει να συνέρχονται αρσενικά με αρσενικά. Ουδέποτε δεν συνέβη αυτό. Αλλά και με τα θελικά όταν είναι, μόνο στην περίοδο της εγκυμοσύνης συνέρχονται. Όχι όποτε θέλουν. Έτσι ο άνθρωπος, κοίταξε που έφτασε. Σήμερα τα διαζύγια είναι καθημερινό καθήκον. Προσέχετε αδελφοί μου να σώσουμε την ψυχή μας, γιατί ο θάνατος είναι δίπλα. Σε λίγο θα φύγουμε. Πού θα πάμε? Θα περάσουμε από το δικαστήριο να απολογηθούμε. Πού βάλαμε τη ζωή μας? Γιατί ήρθε ο ίδιος ο Θεός προσωπικά και μας έδειξε και πρακτικά και διδακτικά τον τρόπο της επιστροφής. Αυτό το μιμήθηκαν τα εκατομμύρια των Αγίων και πέτυχαν τον Αγιασμό. Να, ποια προφάση θα έπρεπε. Θα μας ρίξουν οι Άγιοι. Τι κι αυτοί από εδώ ήταν. Τι γη ήταν. Έχει να κερδίσει. Όχι όπως την έχει ακούσει. Να κρατήσετε την μεταξύ σας αγάπη. Να προσέχετε να μην κατηγοράτε. Να μην κατακρίνετε. Και ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθείτε εμείς. Ότι να μην συγχωράμε τους που μας πειράζουν, να αναγκάζουμε τον Θεό να συγχωρέσει και αυτό σε εμάς. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, λέει. Καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς. Εύχεστε υπέρ των επιέζων και διωκόντων ημάς. Βλέπετε λοιπόν ότι η αγάπη είναι απόλυτο καθήκον. Να κρατήσουμε τη θέση των προγόνων μας. Ξεχάσετε τι πρόγονοι μας σε τι καλή, ομαλή, χριστιανική, αγαπημένη ζωή είχα. Και όταν ήσαν καταπιεσμένοι από τις διάφορες δουλείες, είχαμε την Ισλαμική κατάρα πάνω στους ώμους μας επί πόσους χρόνους. Και δεν πρόδωσαν οι πρόγονοι μας. Προτίμησαν το θάνατο, την φούρκα, το κάψιμο, το γδάσιμο. Αλλά δεν αρνηθήκαν. Όχι άντρες, και μικρά παιδιά. Και φοβούνται τα παιδιά. Τα έβλεπε, λαβεστάτε κυρία, η Ουλίτα τη λέγανε. Ήταν πολύ ευσεβής. Και επειδή προσπάθησαν να την πίσω να αρνηθεί τον Χριστό, δεν δέχτηκε. Και δεν δέχτηκε, την κατηγόρησαν να την κάψουν ζωντανή. Αυτή είχε ένα μικρό μωρό στην αγκαλιά της. Παιδάκι της δικότητας. Όταν την βάλανε στη φωτιά αυτή, το παιδάκι το πήραν γιατί ήταν όμορφο. Και ήθελαν να το κρατήσουν για τον εαυτό τους, οι τύρανοι. Το παιδάκι όταν είδε ότι το κρατούσαν καλά και δεν μπορούσε να ξεφύγει, έσκυψε και τους δάγκασε και πόνεσε. Το πέταξαν, χέταξε και πήγε και μπήκε μέσα στην αγκαλιά της μάνας του, μέσα στη φωτιά. Βλέπετε τη θέση των χριστιανών, των πρακτικών χριστιανών. Ο Κήρυκος, Κήρυκος και η Ουλίτα.
πήρε στην αγκαλιά του ο άρχοντας, ο διοικητής της περιφερειάς του Μωρό. Κατάλαβε, το υιοθετήσει. Και εκείνο λέει, εγώ θα πάω εκεί που είναι η μάνα μου. Και όρμησε, έπεσε μέσα στην αγκαλιά της και καήκανε μαζί. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε. Να προσέξουμε για το μέλλον μας, αδελφοί. Γιατί εδώ σε λίγο θα φύγουμε. Δεν είμαι θα από εδώ. Το μέλλον είναι αιώνιο και ατελεύθυτο. Όσοι ζήσουν κατά Θεό, θα πάρουμε τον Θεό. Αιωνίως εις την δόξα. Εκείνοι όμως που ζήσαν αντίθετα και ζήσαν παράλογα και αμαρτωλά, αυτοί θα πάρουμε το διάβολο στην αιώνια κόλαση. Και το τέλος και το μέλλον είναι ατέλειωτο. Ούτε η βασιλεία των ουρανών με τους εσωμένους έχει τέλος, αλλά ούτε η κόλαση. Λοιπόν, δεν πρέπει να προσέξουμε για μια βλακεία να χάσουμε τον Παράδεισο και τον Θεό και να πάμε με το διάολο στην αιώνια κόλαση. Αυτό εξαρτάται από μας. Λοιπόν, ευχόμαστε χάρη στον Θεό να είναι μαζί σας.